Υπάρχει τεράστιο εμπορικό ενδιαφέρον από τους γείτονέ μα τους Ιταλούς όσο αφορά τα λάδια της Κρήτης και τα λάδια της Ελλάδος. Η Ελλάδα μας φέτος θα έχει μια υπερπαραγωγή 320.000 τόνους ελαιολάδου. Χρυσή θα είναι η φετινή χρονιά για το κρητικό ελαιόλαδο, καθώς πέρα από την αύξηση της τιμής του σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, προκαλεί τεράστιο εμπορικό ενδιαφέρον και από το μεγαλύτερο παραγωγό ελαιολάδου στον κόσμο, την Ισπανία, όπως αποκαλύπτει ο Μύρον Χιλετζάκης. Η Ισπανία είναι πρώτη φορά στον 21ο αιώνα που πέφτει κάτω από ένα εκατομμύριο τόνους ελαιόλαδο. Δεν θα καλύψει ούτε τις ανάγκες της χώρας της. Οι προβλέψεις στην Ισπανία ανέρχονται ότι φέτος θα παράξει περίπου 800.000 τόνους ελαιόλαδο. Μία χώρα που παρήγαγε πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους και ήταν ο πρώτος παίχτης στην παραγωγή ελαιόλαδου παγκοσμίω. Η Ιταλία φλερτάρει την Κρήτη διακαώς τώρα και 20 μέρες, πάνω από 10 μεταπράτες Ιταλή βρίσκονται στην Κρήτη και γυρεύουν διακαώ λάδια κριτικά για να τα πάρουν στην Ιταλία. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που καταγράφεται μεγάλη μείωση στην παραγωγή ελαιολάδου σε Ισπανία και Ιταλία λόγω τη ξηρασία καλών παραγόντων με την τιμή του πράσινου χρυσού στην Ελλάδα να εκτοξεύεται στα ύψη και μορατό το ενδεχόμενο να σπάσει το φράγμα των 5 ευρώ το κιλό. Οι Έλληνες παραγωγοί, οι Έλληνες ελεουργοί και οι Έλληνες έμποροι μην πέσουν στα πλοκάμια των έμπειρων μεταπρατών ελαιολάδου των Ιταλών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεταπράτε Ιταλοί στη χώρα μα που ψάχνουν διακαώ ελαιόλαδα. Λίγο υπομονή θα γίνουν εμπορικέ πράξει στη χώρα μα μέχρι τέλο τη εβδομάδα που θα φτάσουν 5 και 5-10. Συγκεκριμένα στη Λακωνία. Το 1991 ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελεουργικής, ο αείμνηστος Μανώλης Γαβαλάς, τις 1.300 δραχμές. Από το 1991 μέχρι και φέτος δεν έχουν ανακοινωθεί τιμές. Είναι τιμή μας που ανακοινώνουμε τέτοιες υψηλές τιμές. Τη δραματική κατάσταση που βιώνει η Ισπανία και η Ιταλία, καθώ και τι αγωνιώδει προσπάθειε για την εξασφάλιση μεγάλων ποσοτήτων κριτικού ελαιολάδου, περιέγραψε ο αντιπρόεδρο τη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Ισπανία η Ιταλία έχουν μία μείωση από της, της τάξεις του 50 με 60% με σχέση τις περισσινές ποσότητες που παράξανε. Έχουμε όμως ένα στο μανίκι μας σαν Ελλάδα που λέγεται ευρωπαϊκό ελαιόλαδο. Εμεί έχουμε την ταυτότητα και μπορούμε να διοχετεύουμε τα λάδια μα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με σχέση τι τρίτε χώρε όπω είναι η Τινησία και η Τουρκία. Ήδη στην Κρήτη βρίσκονται οι Ιταλοί μεταπράτε με τον κύριο Χιλετζάκη να εφισά την προσοχή των κριτικών παραγωγών, εκτιμώντα ότι θα συνεχιστεί η ανωδική πορεία του κριτικού ποιοτικού λαδιού, το οποίο είναι περιζήτητο να μην ακούνε του έμπειρου, τονίζω τη λέξη έμπειροι, γιατί κρύβουν μυστικά, εμπορικά μυστικά α, στους Ιταλούς και να ξέρουν ότι το λάδι θα ανέβει. Οι τιμέ θεωρώ ότι είναι απαγορευτικέ στον παραγωγό που 4,5 ευρώ σήμερα. Γιατί έχει πολύ μέλλον το λάδι.